Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Έφη και το Sweet Walks και πάμε σήμερα να φτιάξουμε την πιο αφράτη, νόστιμη τούρτα Mars. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε 3 δίσκους παντεσπάνι σοκολάτας. Θα σας έχω το σύνδεσμο για τη συνταγή κάτω στην περιγραφή. Για τις κρέμες θα χρειαστούμε 500 ml κρέμα γάλακτος, 300 γραμμάρια καραμελωμένο χάλα, 50 ml κρέμα γάλακτος, 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα και 150 ml κρέμα γάλακτος. Θα πάρουμε ένα μικρό σκεύος και θα ζεστάνουμε τα 150 ml κρέμα γάλακτος. Αφού ζεσταθούν, θα τα προσθέσουμε στη σοκολάτα και θα την αφήσουμε μέχρι να μαλακώσει και να λιώσει. Συνεχίζοντας, θα ζεστάνουμε τα 50 ml κρέμα γάλακτος, τα οποία θα προσθέσουμε μέσα στο καραμελωμένο γάλα. Αρχικά με ένα κουτάλι και ύστερα με έναν αυγοδάρτη θα ανακατέψουμε τα δύο υλικά μέχρι να έχουμε μια ωραία σάλτσα καραμέλας. Αφού την ετοιμάσουμε, θα τη μεταφέρουμε σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής. Όσο ετοιμάζαμε τη σάλτσα καραμέλας, έχει μαλακώσει η σοκολάτα μας. Θα ανακατέψουμε με μία σπάτουλα, μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές αποτέλεσμα. Θα χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος σε σφιχτή σαντιγή. Θα προσθέσουμε τη λιωμένη σοκολάτα και πάλι θα ανακατέψουμε. Θα χρειαστούμε μία πιατέλα και ένα τσέρκι και θα τοποθετήσουμε το πρώτο δίσκο από το παντεσπάνι. Θα σιροπιάσουμε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε σιρόπι από γλυκά κουταλιού έχετε ή να ετοιμάσετε ένα με 200 ml νερό και 200 γραμμάρια ζάχαρη. Αφού σιροπιάσουμε το παντεσπάνι, θα βάλουμε τη σάλτσα καραμέλας. Θα κρατήσουμε μία απόσταση περίπου 2 εκατοστών από το περίγυρο που έχει το τσέρκι. Και με μία σπάτουλα θα ισιώσουμε την επιφάνειά της. Θα συνεχίσουμε με την κρέμα σοκολάτας που ετοιμάσαμε. Θα προσπαθήσουμε τώρα να καλύψουμε όλο το κενό που έχουμε αφήσει με την καραμέλα και θα ξεκινήσουμε γύρω-γύρω μέχρι το κέντρο. Αφού τοποθετήσαμε την κρέμα, περίπου το 1 τρίτο της ποσότητας που έχουμε ετοιμάσει, με μία σπάτουλα θα ισιώσουμε την επιφάνειά της. Θα προσθέσουμε το δεύτερο δίσκο με το παντεσπάνι, πάλι θα σιροπιάσουμε, θα βάλουμε την υπόλοιπη σάλτσα καραμέλας και την κρέμα. Θα ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάναμε και πριν. Προσθέτουμε και το τρίτο δίσκο παντεσπάνι, θα σιροπιάσουμε και τώρα θα βάλουμε μόνο κρέμα στην επιφάνεια. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μισή ποσότητα από την κρέμα που μας έχει περισσέψει, ώστε να κρατήσουμε την υπόλοιπη και όταν ξεφορμάρουμε, να μπορέσουμε να καλύψουμε τα πλαϊνά της τούρτας. Αφού ισιώσουμε την επιφάνεια της κρέμας, θα βάλουμε την τούρτα μας στο ψυγείο για 3 ώρες. Θα ετοιμάσουμε τη σοκολάτα για την κάλυψη της τούρτας. Θέλουμε 200 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος και 100 ml κρέμα γάλακτος.
Θα προσθέσουμε την κρέμα γάλακτος στη σοκολάτα και θα τα βάλουμε σε μπερμαρί να λιώσουν. Αφού λιώσουν τα υλικά, θα τα ανακατέψουμε με μία σπάτουλα μέχρι να έχουμε μία πολύ ωραία σάλτσα σοκολάτας. Για να διακοσμήσουμε την τούρτα μας ακόμη πιο όμορφα και γευστικά, θα πάρουμε 50 γραμμάρια καραμελωμένο γάλα, στο οποίο θα προσθέσουμε 3 κουταλιές της σούπας από τη σοκολάτα που έχουμε λιώσει. Θα χτυπήσουμε τα δύο υλικά με το μίξερ μέχρι να έχουμε μία ωραία γυαλιστερή σάλτσα καραμέλας. Πέρασε η ώρα και η τούρτα μας πάγωσε. Θα την ξεφορμάρουμε και θα καλύψουμε το περίγυρό της με την κρέμα που έχουμε κρατήσει. Και με μία σπάτουλα θα ισιώσουμε την επιφάνεια. Θα πάρουμε τη σοκολάτα που έχουμε λιώσει και με ένα κουτάλι θα κάνουμε δάκρυα γύρω-γύρω από την τούρτα. Θα προσθέσουμε την υπόλοιπη σοκολάτα στην επιφάνεια της τούρτας και με μία σπάτουλα θα την απλώσουμε ώστε να ενωθεί με τις άκρες από τα δάκρυα σοκολάτας που δημιουργήσαμε. Θα διακοσμήσουμε με σοκολατάκια Mars και οτιδήποτε άλλο μας αρέσει. Θα γαρνίρουμε και με τη σάλτσα καραμέλας που ετοιμάσαμε πριν και η πιο νόστιμη τούρτα Mars είναι έτοιμη. Ο συνδυασμός της σοκολάτας και της καραμέλας με το αφράτο παντεσπάνι είναι πραγματικά ακαταμάχητος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.